κατατέθηκε αυτή η δεύτερη αγωγή. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στην Κρήτη. Όχι, δεν κατατέθηκε ακόμα. Απλά σήμερα όχι, δεν νομίζω. Ή αύριο ή Τετάρτη θα έχει κατατεθεί. Είναι η επόμενη συλλογική αγωγή κατά 6 παρόχων. Ναι, σήμερα νομίζω είναι Τρίτη. Αύριο, Τετάρτη ή Πέμπτη θα κατατεθεί. Εναντίον των υπολείπων 6 μεγάλων παρόχων και εν συνεχεία θα έχουμε και τις υπόλοιπες 13, σύνολο 20. Το ζητούμενο πλέον, κυρία Δουλγεράκη, είναι να συμμετάσχει ο κόσμος στη συλλογική αγωγή, είτε είναι οικιακοί καταναλωτές, είτε είναι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οποιαδήποτε κατηγορία, ακόμα και στην πρώτη συλλογική αγωγή εναντίον της ΔΕΗ συμμετείχαν ιεροί ναοί, γυροκομεία, γήπεδα. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες αλλά και τις εξαγγελίες που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση για το θέμα πώς θα επιδοτηθεί ο κόσμος και οι επαγγελματίες, ένα είναι σίγουρο, ότι η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου δεν θα επιδοτηθεί, το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι η κυβέρνηση μοιράζει χρήματα για λογαριασμό ποιών, των ιδιωτών, δηλαδή κέρδισαν οι ιδιώτες και μοιράζει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό επειδή οι ιδιώτες πάροχοι κερδοσκόπησαν. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένα από την πλευρά της κυβέρνησης και ας θεωρεί η κυβέρνηση ότι εισπράττει το ΦΠΑ. Ωραία, και τι έγινε, εισέπραξε το ΦΠΑ και έδωσε τη δυνατότητα, άλλωστε αυτή είναι η κοινή αποδοχή και μάλιστα εχθές παρέλαβε από ό,τι διαβάσαμε και τη σχετική έκθεση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας που λέει ότι υπήρξε μεγάλη κερδοσκοπία από την πλευρά των παρόχων. Αυτό και μόνο δηλώνει ότι γνώριζε η κυβέρνηση πως υπάρχει εδώ και 8 μήνες μεγάλη κερδοσκοπία και κερδοφορία των ιδιωτών παρόχων και παρόλα αυτά τι τύπιζε, δεν έκανε τίποτα. Παρά μόνο ότι θα μοιράσουμε υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτές τις προϋποθέσεις και έως 600 ευρώ. Δηλαδή, αν κάποιος συμπολίτης μας, εσείς, έχετε πληρώσει 2.000 ευρώ ρήτρα αναπροσαρμογής, θα σας δώσει έως 600 αφού θα αφαιρέσει τις επιδοτήσεις που έχετε πάρει και τι θα μείνει στο τέλος. Αυτά ο κόσμος δεν μπορεί να τα χωνέψει. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σίγουρα δεν τα θέλει. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση έκανε αυτό που θεωρεί ότι είναι το σωστό. Εμείς από την πλευρά τη δική μας, ως ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, θα κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό και παράλληλα καλούμε όσους μας ακούνε την 1η Ιουνίου να είναι στο δικαστήριο της Σχολής Ευελπίδων, όπου εκεί θα εκδικαστεί η πρώτη συλλογική αγωγή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όσοι θέλουν λοιπόν να συμμετάσχουν στη συλλογική αγωγή δεν έχουν από το να επικοινωνήσουν στο 211-0135-199, 211-0135-200 ή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα inca.gr ή συλλογική-inca.gr. Και το θέμα μας είναι πλέον ότι όσο μεγαλύτερη η συμμετοχικότητα του κόσμου στη συλλογική αγωγή τόσο καλύτερα θα έχει έκβαση η όλη υπόθεση. Όμως, δεν είναι μόνο το θέμα της ενέργειας, κυρία Δουλγεράκη. Βλέπουμε να πέφτουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σήμερα διάβαζα ότι έχουν κάπου $105 το Brent και η δική μας η τιμή των καυσίμων ανεβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δηλαδή, είχαμε και έχουμε ένα πάρτι στην ενέργεια. Συνεχίζουμε να έχουμε και πάρτι στα καύσιμα. Δηλαδή πάλι έχουμε την κυβέρνηση να μοιράζει φιλοδορήματα για το θέμα καύσιμα και σχεδόν το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 2 ευρώ και η βενζίνα 2,20, 2,40, 2,60 σε μια νησιωτική περιοχή. Καλά, το βλέπα αυτό σε κάποια δική σας σημείωση, σε ένα δελτίο τύπου. Ακριβώς. Και τρελάθηκα, 2,60 ή το κιλό του ψωμί 2,60. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Πού πάμε, ο κόσμος έχει τρελαθεί.
πηγαίνει σούπερ μάρκετ, πηγαίνει να αγοράσει τρόφιμα και βλέπει καθημερινά να ανεβαίνει το καλάθι της νοικοκυράς. Να βλέπει τα προϊόντα και να μην μπορεί να τα αγοράσει, να μην μπορεί να τα πλησιάσει. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και η κυβέρνηση να κάθεται και να θαυμάζει, να χαζεύει το πώς εξελίσσεται η αγορά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μου πείτε τι πρέπει να κάνει, πρέπει να πάρει. Σαφέστατα πρέπει να πάρει μέτρα. Τι άλλο μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση? Να πάρει μέτρα. Εμείς έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Μείωση ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών και όχι προϊόντων. Γιατί άμα πάει σε προϊόντα, δεν θα πάνε στον καταναλωτή οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα. Όπως έγινε και με τον καφέ, όπως έγινε και την εστίαση, μειώθηκε ο ΦΠΑ το 24 στο 13 και τελικά δεν πήγε υπέρ του καταναλωτή στην τιμή του προϊόντος για να μειωθεί. Αυτό συζητάμε και αυτό λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε συνέχεια. Ότι πάρτε έγκαιρα μέτρα, πάρτε μέτρα χτες, όχι μέτρα σήμερα ή αύριο. Αλλά μάλλον η κυβέρνηση έρχεται μετά από τις εξελίξεις να θεωρήσει ότι με αυτού του είδους τις παρεμβάσεις κάτι θα γίνει. Δεν γίνεται τίποτα, κύριε Βουλιαράκη. Το ζητούμενο είναι ότι όλη η αγορά, αυτό λέει, ότι τα μέτρα θα έπρεπε να είχαν ληφθεί προπολού πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και για άλλη μια φορά λένε και λέτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά ότι για ό,τι έρχεται, που δεν θα είναι εύκολο ό,τι έρχεται, δεν λύγει εδώ αυτή η ιστορία, θα πρέπει τώρα να ληφθούν μέτρα. Αυτό. Μα ακριβώς, κυρία Βουλιαράκη. Έχουμε ακρίβεια στο ρεύμα. Έχουμε ακρίβεια στα καύσιμα. Έχουμε ακρίβεια στα είδη διατροφής. Έχουμε ακρίβεια στα είδη ένδυσης υπόθεσης. Έχουμε ακρίβεια. Ναι, τα πάντα έχουν ανέβει πάνω. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε να βγούμε. Τελειώσαμε μόνο. 40-50% στα οικοδομικά. Στα ηλεκτρικά 100%. Στα ηλεκτρονικά το ίδιο. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει εδώ. Θα μου πείτε, μα δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Ναι, βεβαίως. Αλλά πόσο αυξήθηκε η ηλεκτρική ενέργεια στα υπόλοιπα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο αυξήθηκε στη δική μας τη χώρα. Την πρότασή σας την ακούσαμε, κατατέθηκε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, γιατί πιστεύετε ότι αυτό είναι σε βασικές υπηρεσίες, έτσι ώστε... Όπως είναι στο ρεύμα, ναι, ναι, το νερό, την τηλεφωνία, δηλαδή σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Να αντέξουμε. Μπορούμε να αντέξουμε. Μάλιστα. Κύριε Λεχουρητή, θα σας καλημερίσω και θα σας ευχαριστήσω. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλά να είστε και εσείς.